καθώς και να συγκαλώ διυπουργικές συσκέψεις εδώ, βεβαίως και με την συμμετοχή των αρμόδιων φορέων της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Η Θεσσαλονίκη, κατά την άποψή μου, πρέπει να ξαναβρει, βεβαίως, ένα τελείως διαφορετικό ιστορικό και παραγωγικό πλαίσιο, τον παραγωγικό της ρυθμό και εκείνη την παλιά ιστορική της ταυτότητα της πολυπολιτισμικής, εμπορικής και βιομηχανικής κυψέλης. Αυτό είναι ένα στοίχημα, δύσκολο στοίχημα. Περνάει μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών, την τόνωση της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας της πόλης, την ενίσχυση όμως και άλλων πτυχών, του εκπαιδευτικού έργου, την τουριστική και πολιτιστική ανάδειξη της πόλης και των δυνατοτήτων της. Στόχος μας επίσης είναι και η αναβάθμιση της διπλωματικής παρουσίας και δραστηριότητας της κυβέρνησης Θεσσαλονίκη. Ήδη σε σειρά επαφών που είχαμε ηγέτες της Βαλκανικής, τους πρότεινα οι επισκέψεις τους στην Ελλάδα να μην γίνονται στην Αθήνα, αλλά να γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που εκ των πραγμάτων, και όχι μονάχα λόγω της ιστορίας της, έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, όσο και στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να σημειώσω ότι σήμερα, εκτός από τις παραδοσιακές και φυσικές οικονομικές δραστηριότητες, φυσικές ή και οικονομικές δραστηριότητες, η πόλη μπορεί να στηριχθεί και σε κάτι εξίσου σημαντικό, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και ιδιαίτερα εγώ θα έλεγα στους νέους ανθρώπους της. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια άλλη Ελλάδα δημιουργική, πέρα από τη γνωστή Ελλάδα των προβλημάτων, της γραφειοκρατίας, πολλές φορές και της μιζέρια, θα μου επιτραπεί η έκφραση. Υπάρχει μια Ελλάδα δημιουργική, μια Ελλάδα που παρά τις αντικσότητες και τις δυσκολίες και την πολλές φορές αδιαφορία και των κρατικών υπηρεσιών και δομών, προσπαθεί και παράγει δημιουργικό έργο. Αυτή την Ελλάδα εγώ τη συναντώ παντού, αλλά ιδιαίτερα στην πόλη σας και στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες τη συνάντησα στη Θράκη, σε μια περιοδία που εμένα με γέμισε αισιοδοξία. Πρέπει να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους στηρίξουμε. Να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους. Αυτό το δυναμικό μπορεί κανείς να το συναντήσει στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της πόλης σας. Μπορεί να το συναντήσει εκεί όπου η νέα γενιά δραστηριοποιείται στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Μπορεί να το συναντήσει στις πάμπολες πολιτιστικές δραστηριότητες, στις δραστηριότητες των νέων και νεανικών συλλογικοτήτων στην πόλη σας. Μπορεί να τη συναντήσει σε αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική οικονομία και που νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη δίνει τα πρώτα δείγματα της δίκαιης ανάπτυξης που οραματιζόμαστε και που όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι ο μεγάλος στόχος της επόμενης περίοδου για όλους μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να σας πω ότι επέλεξα να μην γίνει σήμερα άλλη μια δεξίωση, να μην γίνουν εγγένεια φαντασμαγορικά, αλλά να γίνει μια σύσκεψη εργασίας. Με δύο λόγια λοιπόν, να κάτσουμε εδώ να συζητήσουμε όσο χρειαστεί, να προτεραιοποιήσουμε τα μεγάλα, τα μείζωνα προβλήματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και να ψάξουμε από κοινού λύσεις ρεαλιστικές και εφικτές. Διότι νομίζω ότι αυτές είναι οι λύσεις, αυτές που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Τα άλλα είναι λόγια μεγάλα. Θέλω να σας πω τέλος ότι η παρουσία του γραφείου
του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκη όχι μόνο δεν υποβαθμίζει, αλλά αναβαθμίζει το ρόλο του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Διότι θα μας δίνεται η δυνατότητα σε καθημερινή βάση να προτεραιοποιούμε τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά το γραφείο μου θα είναι εδώ ανοιχτό όλες τις μέρες της, κάθε μέρα, καθημερινά, πέρα από το γεγονός ότι της μη παρουσίας μου εδώ, της τακτικής, της καθημερινής μου παρουσίας. Άρα θα υπάρχει άμεση δυνατότητα για όλους τους φορείς της πόλης και της αυτοδιοίκησης μιας τακτικής και καθημερινής επαφής. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι είμαστε όλοι συνεργάτες, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, πολιτικές, ιδεολογικές, θεσμικές, είμαστε συνεργάτες σε ένα κοινό σκοπό. Να προσπαθήσουμε να παράξουμε έργο για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και των διαχρονικών προβλημάτων της περιφέρειας, της Βορείου Ελλάδας, της περιφέρειας και της πόλης Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την παρουσία σας και θέλω να μπούμε αμέσως στην ουσία, δηλαδή σε μια ουσιαστική σύσκεψη για να να δούμε τα προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να αναζητήσουμε λύσεις. Λοιπόν,